Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακριβές και ακριβοί μου ακροατές, καλό μήνα. Δεδομένου ότι την περασμένη Κυριακή σας την έκανα, που λένε, έλειψα. Είπαμε ότι δεν έχω καλή υγεία και είπαμε ότι έχω γενικότερη κακουχία. Επομένως μπορώ άνετα να σας ευχηθώ καλό μήνα. Ο Φλεβάρης είναι ο φετινός κουτσός, άρα δεν είναι δίσεκτος και είναι και τρεχαλιτός. Και σήμερα είναι του Αγίου Χαραλάμπους. Άντε βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Θα μου πείτε τώρα είναι για φαγοπότη και για πιωτή και για χοροπίδημα. Ναι κυρίες και κύριοι, τι λέμε εδώ από αυτήν την εκπομπή συχνά, μην τους κάνετε τη χάρη να σκύψετε το κεφάλι. Μη, αυτό θέλουνε. Λυτοί και δεμένοι, θεοί και δαίμονες, βγάζω τους θεούς, δεν ισχύουν, δαίμονες θέλουν να σκύψετε το κεφάλι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένη να σας πω για τις 31 του Γενάρη που μας πέρασε, ότι ήταν μια ημέρα επαιτειακή όπου η Ελλάδα έγινε κατόπιν εγκρίσεως των μεγάλων τότε δυνάμεων Αγγλετέρας και Γαλλίας ελληνικών κράτος. Και βεβαίως δεν πρόλαβε ο Καποδίστριας αυτό να το δει, γιατί ενωρίτερον είχαν φροντίσει ο Κοτσαμπάσης, ο Πετρόμπης, να τον δολοφονήσει. Τα χούγια, βλέπετε τα στραβά, είναι από παλαιότα του. Όμως αυτό μέχρι πότε μπορεί να είναι δικαιολογία, άραγε, διαρωτώ με. Κυρίες και κύριοι, επίσης, 31 του μηνός, ήταν η επέτειος των ημείων. Και βεβαίως, κανείς δεν θα θυμότανε τον Καραθανάση, τον Γιαλοψό, τον Βλαχάκο. Μια υπόθεση που το 1996 βούηξε η Ελλάδα. Και βεβαίως, εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι άλλα τρία παλικάρια πήγαν αδικοχαμένα. Εκεί στα ταραγμένα νερά, μετά δεν ξέρω πόσα μποφόρ και πόση βροχή των ημείων. Το ρεζιλίκι εκείνων των ημερών αποφεύγει η πολιτική ηγεσία, όποια κι αν είναι αυτή, να τη θυμάται. Διότι εκείνο το βράδυ, εκείνος ο τεράστιος, το τεράστιο πολιτικό μέγεθος, κύριος Σιμίτης, είχε πει το αξέχαστον «Σας ευχαριστώ πολύ, thank you, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι δεν προχώρησε το θερμό επεισόδιο μεταξύ ημών και Τουρκίας». Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαν προηγηθεί τραγελαφικά πράγματα. Ο μεν κύριος Πάγκαλος, ο μαζί τα φάγαμε, ο υπουργός εξωτερικών ήταν σε κάποιο κανάλι και έδινε συνέντευξη στο Χατζη Νικολάου και αργότερα ερωτηθείς, πολύ αργότερα, πάρα πολύ αργότερα, είπε ότι αυτό το έκανε για να καθησυχάσει τη λεγόμενη κοινή γνώμη. Δηλαδή ότι δεν τρέχει τίποτε, να εγώ είμαι στα κανάλια και τέλος πάντων λέω, τι λέω, αερολογώ με εκείνο το παγκάλιο νύφος, τέλος πάντων του παντογνώστη. Ο δε κύριος Γεράσιμος Αρσένης, υπουργός τότε Εθνικής Άμυνας, είχε φέρει και ένα δύο αντιρρήσεις στον Σιμίτη, αλλά τέλος πάντων, προσωπική γνώμη, ο Γεράσιμος Αρσένης μετά από αυτό υπέγραψε ίσως την πολιτική του θανατική καταδίκη.
είχα την τιμή και την ευχαρίστηση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης να έχω μία συζήτηση με τον Άβαρχο Λιμπέρη, ο οποίος ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής εκείνης της βραδιάς, που βεβαίως δεν ήταν πρωταγωνιστής. Ο κύριος Λιμπέρης μου ανέφερε, αυτό είναι εξ στόματος Λιμπέρη, ότι το φινάλε τον κορόιδεψαν, διότι ο κύριος Σιμίτης τον διέταξε να πάει να αφήσει το στρατηγείο, δηλαδή τον θάλαμο επιχειρήσεων, όπου εκεί ήταν η θέση του, και να πάει στην, πώς το λένε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή ήταν η δικαιολογία του κυρίου Λιμπέρη. Όντως άφησε το στρατηγείο και πήγε εκεί να κουβεντιάζει περί ανέμων και υδάτων, και βεβαίως καθόλου για τη δολοφονία των τριών αυτών του ελικοπτέρου. Και όταν το ρώτησα, κυρίες και κύριοι, και του είπα, γιατί, Ναύαρχε, δεν παραιτηθήκατε, μου είπε ότι ο στρατός υποχρεούται να ακούει την πολιτική ηγεσία. Ωραία. Δεν την ακούω την πολιτική ηγεσία, και υποβάλλω την παραίτησή μου. Λέει, την υπέβαλα και δεν έγινε δεκτή. Και μετά, βέβαια, 3, 2, 3, 4 μέρες, 5, τον ξεπέταξαν. Και δαρμένος και ντροπιασμένος. Του το είπα αυτό στο ραδιόφωνο. Του είπα να επιμένατε στην παραίτησή σας. Δεν θα έβγαζε ο Σιμίτης λουρί για να σας πνίξει. Και εκεί, βεβαίως, ο Ναύαρχος Λιμπέρης δάκρυσε, κυρίες και κύριοι, και είπε, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου, διότι δεν μπορώ σε αυτό επάνω, ούτε στα παιδιά μου να δώσω την απάντηση. Την υπέβαλα και δεν την έκανε δεκτή. Αυτά έτσι για μία ανάμνηση επί προσωπικού. Όχι τα διάβασα, όχι μου τάπανε, όχι τάπανε. Αποτέλεσμα, τα τρία παιδιά αυτά χάθηκαν, κυρίες και κύριοι. Καμία πολιτική ηγεσία έκτοτε δεν θυμήθηκε αυτά τα παιδιά. Ο σχορεμένος πατέρας του Βλαχάκου κίνησε γη και ουρανό για να βρει την αλήθεια, και δεν τη βρήκε. Είναι όπως δεν βρέθηκε η αλήθεια και δεν βγήκε ο φάκελος της Κύπρου, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Και βεβαίως, και τώρα ξέρω, μη βιαστείτε κάποιοι να πείτε. Ξέρετε τι μοίρα έχω, κυρίες και κύριοι, ακριβές και ακριβοί μου ακροατές? Τη μοίρα που τον δέρνουν όλοι. Γιατί δεν ανήκω πουθενά. Και όταν δεν ανήκεις κάπου, σε βαράνε όλοι. Διότι ο καθένας έχει την πεποίθηση ότι δεν είσαι δικός του, βεβαιότατα. Και σε βαράνε νεοδημοκράτες, πασοκτσίδες, χρυσαυγίτες, πώς το λένε, τι άλλο να πω, κουκουέδες, καμένοι, άκαυτοι, χρυσή αυγή. Πάντως οφείλω να το πω, γιατί είναι αυτή η αλήθεια. Μόνον η Χρυσή Αυγή στη Βουλή των Ελλήνων θύμισε την ημέρα εκείνη, και βεβαίως το κοινοβούλιο σηκώθηκε όλο και απέδωσε τιμή. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Τώρα από εκεί και πέρα βαράτε νταουλτζίδες που λέμε. Και μετά από τα Ήμια, φυσικά, καθιερώθηκαν οι γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες. Τόσο που ο εφάνταστος Γιώργος Νταλάρες είπε εκείνο το γνωστόν, ότι τελικά το Αιγαίον ανήκει στα ψάρια.
πολύ ωραίο. Και σαν τραγούδι και σαν σύνθημα και σαν έμπνευση να πει ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Και να μην πει ότι το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες. Θα μου πείτε, μπορούσε να πάρει θέση? Ναι, κυρίες και κύριοι, διότι ο κύριος Νταλάρας έπαιρνε θέσεις πολιτικές, κάνοντας συναυλίες στην Τουρκία, στο Ισραήλ, στην Κύπρο. Τι συναυλίες για τη συνένωση των λαών, θα μου πείτε, ενώ αν έλεγε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, θα διαχώριζε τη θέση του. Ενώ τώρα κανένας δεν τον δέρνει, επειδή είπε ότι το Αιγαίο είναι των ψαριών. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα, η λίστα Λαγκάρτ εκτιμώ πως σε λίγο θα γίνει ανέκδοτο. Απασχολεί μια ολόκληρη υποκατακτική επιτροπή, όπου μαλώνουν, όπου ο πρόεδρος λέει ότι μυρμηγκιάζει το κεφάλι του από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να είναι υπερβολική, διότι ρωτάει και θέλει να μάθει, αλλά αυτή είναι η υποχρέωση της Επιτροπής. Και βεβαίως ο κύριος πρόεδρος, άνθρωπος είναι και αυτός, και μυρμηγκιάζει το κεφάλι του. Αποτέλεσμα είναι ότι οι βουλευτές δεν δέχτηκαν να πάρουν τη λίστα Λαγκάρτ, γιατί φοβούνται ότι αυτή θα διαρρεύσει. Αυτό είναι σωστό. Διότι ποιος εγγυάται ότι ένας από αυτούς τους βουλευτές δεν θα τη διαρρεύσει στον τύπο? Θα μου πείτε, ποια να διαρρεύσει? Τη διαρρεύσασα. Άλλο θέμα αυτό. Αποτελεσματικά είναι ότι 3 χρόνια υπάρχει λίστα Λαγκάρτ και δεν υπάρχουν ονόματα, ούτε έρευνες, ούτε φυσικά και μισό τσακιστό ευρώ στα δημόσια ταμεία. 3 χρόνια, καν 3,5, διότι η νέα κυβέρνηση είναι τουλάχιστον 7 μηνών, 8. Δηλαδή εδώ τώρα κόβουμε το επίδομα του ανάπηρου, του τετραπληγικού. Κόβουμε τη σύνταξη του συνταξιούχου. Κόβουμε τον μισθό του δημοσίου. Δεν μιλώ για τον ιδιωτικό τομέα που γίνεται το έλα να δεις. Αλλά τι να κάνουν αυτοί οι καημένοι? Κανένας δεν νοιάζεται για αυτούς. Το δημόσιο όσο να είναι, όσο να είναι, και βάσει των δημοσκοπήσεων υπάρχει Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ο χορός καλά κρατεί. Λοιπόν, σε μια τέτοια παραζάλι, σε έναν τέτοιο σασυρμά που έλεγε η γιαγιά μου ισορρεμένη, που αλλάζει άρδιν η ζωή των Ελλήνων, και βεβαίως οι περισσότεροι, πάνω από το 50%, κυρίες και κύριοι, ελπίζετε ότι βλέπετε το τούνελ και ότι στο βάθος του τούνελ βλέπετε και το φως. Μπράβο. Προσέχτε να μην είναι το τρένο όμως το ίδιο. Καταλάβατε? Λοιπόν, αυτά με τη λίστα Λαγκάρτ γενικά. Θα δούμε. Έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε μήπως? Για να πάω στην λαοφρένεια, κυρίες και κύριοι, ελλαδική και ευρωπαϊκή. Δεν είναι μόνο των Ελλήνων το φαινόμενο. Αλλά να πιάσουμε την Ελλάδα, που πρώτη έγινε πειραματόζω σε όλο αυτό το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων. Απεφάνθη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο γκουρού της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης, που τάχα βοηθάει τις χώρες, και άμα τις βοηθάει τις χώρες αυτό, εγώ είμαι, τι να πω τώρα, τι να πω, η Μάπισσα, όχι Πάπισσα, Μάπισσα η Ιωάννα. Λοιπόν, απεφάνθη όμως ότι έκαναν λάθος τον πολλοπλασιαστή, και ο Αλέκος ο περιπτεράς μου ψάχνει να βρει
Πού είναι ο πολλαπλασιαστής? Εδώ πολλαπλασιαστής, εκεί πολλαπλασιαστής. Πού είναι ο σωστός, δεν είναι ο σωστός? Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Άσε τη θιά μου τη Μαρίτσα, η οποία και αυτή ασχολείται με τον πολλαπλασιαστή, διότι με τι άλλο να ασχοληθεί, αφού η σύνταξη της πέφτει γενναία. Λοιπόν, είπαν ότι ήταν λάθος η συνταγή λόγω λαθασμένου πολλαπλασιαστή. Κυρίες και κύριοι, για να μην κάνω την εκπομπή εσπερινό και να πω ήμαρτον Θεέ μου, είναι δυνατόν να διαπιστώνετε κάτι ότι είναι λάθος σαν λύση, σαν φάρμακο, σε αυτό το μπάχαλο που λέγεται ελληνικών δημόσιων? Να το δεχθώ, γιατί εμπολής είναι έτσι, για να μην πω και χειρότερα. Να παραδέχονται ότι είναι λάθος και να μην από εκεί και πέρα προβαίνουν στις ανάλογες διορθώσεις. Να βρούνε, διότι τον βρήκαν το λάθος πολλαπλασιαστή. Το σωστό πολλαπλασιαστή τον βρήκανε? Και αν τον βρήκανε, τι σημαίνει αυτό σε όλους αυτούς τους οικονομολόγους, Τόμψεν, Μόψεν, Φαχούχ, Βαρούχ και τα λοιπά? Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει τίποτε. Δηλαδή μόνον ο λάθος πολλαπλασιαστής σήμαινε για την Ελλάδα να περνάει αυτά τα μαύρα χάλια, και ο σωστός δεν σήμαινε τίποτε? Εν και το αυτό. Και καπάκι η σύνοδος στην Ευρώπη, όπου πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, χωρίς βεβαίως να κάνει νήξη καθόλου για τη λάθος συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί προφανώς είχε γιαγιά και ο κύριος Σαμαράς που είχε και του έλεγε μην ανακατεύεις παλιά ξινά κρασιά. Παλιά ξινά κρασιά. Και να μην τα ανακατεύουμε. Να ανακατεύουμε όμως τον ελληνικό λαό. Τώρα, είναι αυτή η λογική, σας παρακαλώ πολύ? Σας παρακαλώ πολύ. Μη σταυροκοπηθείτε εσείς. Αφήστε να σταυροκοπιέμαι εγώ μόνον. Είναι δυνατόν? Το χωράει η κοινή λογική? Γι' αυτό σας είπα τι τίτλο διάλεξα για την εκπομπή. Κοινή λογική. Ποια κοινή λογική? Αυτή παραβιάζεται. Βιάζεται και κακοβιάζεται μάλιστα. Βρε λάθος λένε ότι είναι. Άρα όλα αυτά που κάνατε εμπολής κατά το ποσοστό του λάθους πολλαπλασιαστή είναι λάθος. Γιατί εξακολουθείτε να κάνετε τα ίδια? Ερώτηση μιας γυναίκας που δεν έχει πολύ μυαλό. Εννοώ εμένα. Όσοι έχετε και ελπίζετε, καλά κάνετε και ελπίζετε. Μυαλό έχετε, σας βοηθάει να ελπίζετε. Εγώ που δεν έχω πολύ μυαλό, δεν τα χωράει το μυαλό μου αυτά και συνεπώς δεν ελπίζω. Λοιπόν, και πάω στο τελευταίο, πολύ σβέλτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, δεν χρονομετρώ. Να πω κάτι, κυρίες και κύριοι, για τους αγρότες. Και πρωτού πω για τους αγρότες, να σας πω ότι ποιος τη χάρη μας όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε και συγκοινωνίες, έχουμε και μετρό, έχουμε και τραμ, έχουμε και λεωφορεία. Τι άλλο, τι άλλοι απεργούσαν, δεν ξέρω. Όλους τους έχουμε. Α, και αυτοί πήγανε, πιάσανε δουλειά. Λοιπόν, επιστρατεύτηκαν, λέει. Κυρίες και κύριοι, η επιστράτευση είναι πράγμα που αφορά κατάργηση άρθρων της δημοκρατίας, του συντάγματος δηλαδή. Τώρα βγήκαν και οι αγρότες. Αυτούς δεν είναι εύκολο να τους επιτάξει και να τους επιστρατεύσει. Λοιπόν, οι αγρότες διαμαρτύρονται. Ξέρω τι θα μου πείτε. Είναι οι εμπολείς περιπτώντες αμαρτωλοί.
οι Γεωργοί. Διότι είναι και αυτοί από αυτούς εμάς που πιστέψαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, στην ευμάρεια των λαών της Ευρώπης, σε μια καλή οργάνωση στην Ευρώπη κτλ. Γιατί να μην πιστέψουν και οι Γεωργοί, αφού είδαν μάλιστα ότι η Ενωμένη Ευρώπη σήμαινε πακέτα. Ντελόρ, Σαντέρ, δεν ξέρω τι, πάρτε επιδοτήσεις και καταργήστε τις καλλιέργειες. Διότι ουδείς κατάλαβε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το σχορεμένο, τον Γιώργο, τον Ανδρέα Παπανδρέα, τον Γιώργο, δεν τον λογαριάζω τύπου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Σιμίτη, τον Νικοκύρη και τον καταλληλότερο, μην ξεχνάτε σας παρακαλώ πολύ. Δεν κατάλαβαν ότι εκείνη η ενιαία αγροτική πολιτική της Ευρώπης έθαψε κυριολεκτικά την ελληνική γεωργία. Άρα έθαψε κυριολεκτικά την ελληνική αυτάρκεια. Όταν έλεγαν οι Ευρωπαίοι, αχ αυτοί οι Ευρωπαίοι, κόψτε τα δέντρα, ξεριζώστε τα αμπέλια, σε νησιά ρε, με χρόνια παραγωγή κρασιών, Σαντορίνη, ξεριζώστε τα αμπέλια, ξεριζώστε τα δέντρα, αλλάξτε τις καλλιέργειες. Και βεβαίως αυτό θα σου πει ο Ευρωπαίος, ότι έλεγα ξεριζώστε τα, αλλά βάλτε σε αυτά άλλα. Και βεβαίως έλεγα στους γεωργούς, αλλάξτε τις καλλιέργειές σας. Αλλά βεβαίως το ελληνικό κράτος δεν το έλαβε σοβαρά υπόψη του και άφηνε τις καλλιέργειες, τις υποτιθέμενες ζημιογόνες, να επιδοτούνται. Θάψτε τα πορτοκάλια στις χωματερές και πάρτε τους παράδες, έλεγε η Ευρώπη, η πονηρά, γυρεά κυρία, πιο γυρεά από μένα. Αυτό έλεγε. Θα μου πείτε, οι Γεωργοί δεν ψηλιάστηκαν? Γιατί κυρίες και κύριοι εσείς ψηλιαστήκατε? Εσείς πήρατε χαμπάρι? Είτε είστε Γεωργοί, είτε δεν είστε Γεωργοί, είστε υπάλληλοι, είτε είστε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είστε των νοσοκομείων, είτε είστε εκπαιδευτικοί, είτε είστε και εγώ δεν ξέρω τι, φαναρτζίδες, μπογιατζίδες, ηλεκτρολόγοι. Εσείς καταλάβατε? Γιατί έχετε αυτή την απέτηση από τους γεωργούς να έχουν καταλάβει τι κρύβει αυτή η ενιαία γεωργική παραγωγή? Κυρίες και κύριοι, είδατε κανέναν άνθρωπο? Αν είδατε στην οικογένειά σας, στον εαυτό σας, στον περιγυρό σας, στους συντοπίτες σας, είδατε κανέναν άνθρωπο να του δίνουν τη βολή, να μην την παίρνει και λένε «νο, ευχαριστώ, γιατί δεν με βολεύει, γιατί αυτό θα το πληρώσουν τα παιδιά μου»? Είδατε κανέναν? Πώς έχουμε τώρα την απέτηση από τους αγρότες? Και ένα τελευταίο, που δεν τελειώνει το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι αγρότες σήμερα λένε, τους άκουσα, λένε δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Άντε βρε, θα τους πω και αυτούς, καλά ξυπνητούρια, αλλά τέλος πάντων, ξυπνητούρια, ξεξυπνητούρια, το κατάλαβαν. Θέλουμε άλλα πράγματα, λέει. Διαρθρωτικές αλλαγές. Να πέσει το κράτος με τους γεωπόνους. Μονή διπλή όλοι για διαρθρωτικές αλλαγές. Και βεβαίως, τι να θα πω, είναι δυνατόν οι εφοπλιστές να παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο και οι αγρότες όχι? Εσύ τώρα που με ακούς, νέο δημοκράτη, πασοκτσί, ριζέο, χρυσαυγίτη, τέλος πάντων, κουκουέ, άσε το κουκουέ, λέει το ίδιο πράγμα που λέω εγώ τώρα. Μήπως είμαι κι εγώ παπαρίγα? Σας είπα χίλιες φορές,
δεν θα εκχωρήσω σε καμία κυρία Παπαρίγα και σε κανέναν κύριο Τσίπρα και σε κανέναν κύριο Μιχαλολιάκο και σε κανέναν κύριο τρόπος του λέγει Βενιζέλο και σε κανέναν κύριο Σαμαρά το δικαίωμα που έχω στην κοινή λογική. Συνεπώς, πώς τη βλέπετε τη δουλειά δηλαδή, ο εφοπλιστής αφορολόγητο, και τι είναι αυτός ο τεράστιος μύθος του εφοπλισμού στην Ελλάδα και η ελληνική σημαία? Ένα μεγάλο θέμα, αλλά ποιος θα έρθει να το κουβεντιάσει? Τι προσφέρει αυτή η ελληνική σημαία στο ελληνικό κράτος? Ήθελα να ξέρω. Κάτι που ξέρω είναι ότι υποχρεούνται να παίρνουν μια ποσόστοση Ελλήνων ναυτικών. Και με αυτό καθάρισαν οι εφοπλιστές στην κρίση, με τα δισεκατομμύρια έξω. Και μετά παραπονιέμαι και παραπονιέται η θιά μου η Μαρίτσα που αγοράζει ο Τούρκος τα λιμάνια μας. Μωρέ, τα τομάρια μας τα αγοράσουν. Τέτοια μυαλά, κυρίες και κύριοι, έλεγε η γιαγιά μου, τέτοια κουρέματα. Κοινώς τέτοια κεφάλια, τέτοια κουρέματα. Αλλά επειδή εγώ μέχρι να πεθάω δεν μπορώ να υπερασπιστώ καμίαν εξουσία, ο λαός είναι πάντοτε, σας το έχω πει, ευκολόπιστος και γελασμένος. Αυτός είναι ο λαός, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος. Τα τέρατα και οι δαίμονες είναι η εξουσία, κυρίες και κύριοι. Αυτοί συμβάλλουν στο να μην έχεις σωστό το μυαλό, να αποκτάς μια λάθος νοοτροπία, ότι καθήμενος στο καφενείο με τον Μπεγλέρη και 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό η Ρωσίδα και δεν ξέρω ποια άλλη να σε περιμένει, δεν ευθύνεται γι' αυτό ο λαός. Τελεία και παύλα. Κυρίες και κύριοι, φτάνει τόσο. Σήμερα έχω 2 ανθρώπους που μάχονται. Μάχονται για τη δουλειά τους, για τα πόστα τους, για το αντικείμενό τους. Εγώ προσωπικά, το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ και τώρα, είμαι εναντίον της άποψης του Κράμερ εναντίον Κράμερ. Δηλαδή, τη μία, τους αγρότες εναντίον των εμπόρων, τους ναυτικούς εναντίον των αγροτών της Κρήτης, των νήσων και της περιφέρειας. Εγώ είμαι εναντίον αυτών. Αυτό το σύστημα, το πανέξυπο, πανέξυπνο, τι πανέξυπνο, πανδιαβολεμένο, το είπε κοινωνικό αυτοματισμό. Βεβαίως, σε μία κοινωνία είμαστε έτσι. Εάν νοσεί το αυτοκίνητο, το φορτηγό, νοσεί ο γιορός, νοσεί η αγορά. Γι' αυτό δεν πιστεύω εγώ στους αγώνες τους μεμονωμένους, διότι εμφανίζεται ως κοινωνικός αυτοματισμός και από εκεί και πέρα ως επιστράτευσης. Λοιπόν, εν δι' αυτή περιπτώση, αυτό είναι το πιστεύω μου, το ξέρετε. Κοντά μου έχω τον πρόεδρο των εργαζομένων, να το διαβάσω για να το πω σωστά, δημοσίων νοσοκομείων, τον κύριο Παναγιώτη Μπηλιόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπηλιόπουλε. Σας ευχαριστούμε για την δημιουργική πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είστε και τυπάς, πρόεδρε. Δεν είμαι. Σας ευχαριστώ για το κομπλιμένο. Είστε καλά. Δεν είναι κομπλιμάν. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είστε καλά. Και μαζί του είναι ο ταμείας, ο γραμματέας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σπύρος Ρουμελιώτης. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρουμελιώτη. Έχετε ένα επίθετο έτσι και γνωστό κιόλας. Είναι πολλοί άνδρες δημόσιοι έχουν το Ρουμελιώτη. Σαν τον Παναγιώτη.
Ναι, ακριβώς. Έχετε καμία σχέση? Όχι. Εσείς από πού είστε? Εδώ κατάγω από το Βαθύλα, από το Θεσσαλονίκη. Α, ντόπιος. Ντόπιος, ναι. Ή πρόσφυγες? Οι παππούδες. Οι παππούδες πρόσφυγες. Άρα δεν είστε ντόπιος. Η ρίζα είναι προσφυγική. Μικρά Ασία και πόντο. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Μπιλιόπουλε, από πού? Με καταγωγή μου εκ Πιερίας. Εκ Πιερίας. Είστε τεμέτερον? Όχι. Γιατί το επίθετο δεν λέει κάτι τέτοιο, όχι, όχι, ε? Όχι. Γιατί η Κατερίνη έχει πάρα πολλά ημέτερα. Έτσι δεν είναι, ναι, νομίζω. Αρκετά, αρκετά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με τον πρόεδρο, κυρίες και κύριοι. Είπαμε τον κύριο Παναγιώτη Μπιλιόπουλο. Η υγεία έχει προβλήματα, κύριε Μπιλιόπουλο? Κύριε, η παρεχομένη υγεία, όχι η υγεία των ανθρώπων, αυτή έχει πάντα. Ναι, είστε κατανοητή. Θα μου δώσετε 10 δευτερόλεπτα καταρχάς να μπορέσουμε να επιθυμίσουμε λίγο στο ακροατήριό μας τι είναι η δημόσια υγεία και τι είναι η υγεία. Όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Έτσι. Η υγεία λοιπόν είναι ένα αγαθό το οποίο παρέχεται άνευ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι, δωρεάν και αφιλοκερδός. Γι' αυτό έχει και την έννοια... Δωρεάν και αφιλοκερδός παρέχεται από το Θεό μόνο. Παρέχεται. Λοιπόν, ναι, για τον λόγο αυτόν κιόλας η υγεία έχει καταταχθεί στη δημόσια υγεία, στο δημόσιο δηλαδή, και έχει την έννοια της κοινωνικής. Ότι παρέχεται από εκεί και πέρα δωρεάν. Λοιπόν, έτσι. Αυτή είναι η έννοια της υγείας. Η έννοια της υγείας. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Μπράβο. Έτσι. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δυστυχώς όμως, με την κατάρρευση του δημοσίου, εν προκειμένου του κράτους, έτσι. Πότε την τοποθετείτε χρονικά? Ως ένας εποπτευόμενος φορέας του δημοσίου, η δημόσια υγεία, ήρθε και αυτή και κατέρευσε. Ακολούθησε δηλαδή την πτώση του δημοσίου, την πτώχευση. Πότε την τοποθετείτε την πτώση του δημοσίου, την πτώχευση? Η πτώχευση, η αρχική πτώχευση του δημοσίου ξεκίνησε ουσιαστικά από λανθασμένες τακτικές, κατά την άποψή μου, του 2001, όπου με το τότε νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο 2889 του 2001, το νόμο δηλαδή των περιφερειακών συστημάτων υγείας, με την καθιέρωση του ΠΕΣΥ, προβλέφθηκε μόνο η διαχείριση του οικονομικού τομέα της δημόσιας υγείας, έτσι, ναι, μερικώς, προβλέφθηκε εντός εισαγωγικών, αλλά ξέρετε, για να υπάρξει ένας πλούτος και να μπορέσει να διαχειριστεί, θα πρέπει προγενέστερα να παραχθεί. Βεβαιότητα. Κατά συνέπεια λοιπόν ο νόμος, αυτός ο οποίος καθιέρωσε τους μάνατζερ υγείας από το 2001 μέχρι και σήμερα, δεν προέβλεψε τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια υγεία θα απορροφήσει έσοδα. Κατ' ουσίαν, τεχνοκράτες κατά καιρούς, διοικητές νοσοκομείων, διπεάρχες, πεσιάρχες κτλ. Μέχρι και σήμερα, υποτίθεται ότι διαχειρίζονται και καλά κάνουν δημόσιο χρήμα, χωρίς όμως να υπάρχει μία πρόβλεψη το πώς αυτό το δημόσιο χρήμα θα πρέπει προγενέστερα να παραχθεί. Κατ' ουσία λοιπόν, για να μπορέσει σήμερα η δημόσια υγεία να γίνει ανταγωνιστική, να μπορέσει η δημόσια υγεία να βγει από την κατάρρευση αυτή την οποία έχει, στην οποία έχει περιέλθει, θα πρέπει να βρει χρήματα. Χρήματα σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να βρει από το δημόσιο, για το δημόσιο πτώχευσε πλέον. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος η δημόσια υγεία να γίνει ανταγωνιστική για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια τους, στα πόδια της. Όταν λέτε ανταγωνιστική, τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα πρέπει να επιβιώσει ανταγωνιστική. Okay. Για, μένα δεν διανοείται, για μένα δεν διανοείται η λέξη ιδιωτική υγεία. Έτσι να σου το πω έτσι ευθέως. Για μένα ο όρος ιδιωτική υγεία, προσωπικά σαν εργαζόμενος, δεν υφίσταται, δεν μπορώ να τη διανοηθώ. Για μένα υπάρχει μόνο η λέξη δημόσια υγεία. Δηλαδή
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στον πολίτη αφιλοκερδώς, εντελώς δωρεάν. Τότε τα έσοδα πώς θα τα έχει? Λοιπόν. Δηλαδή τον πλούτο πώς θα τον παράγει? Ακριβώς, ακριβώς. Ο κρατικός κουρβανάς, όπως είπαμε, πλέον τελείωσε. Δηλαδή, το εκάστοτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 138-140 νοσοκομεία, έτσι, τα οποία στελεχών υπάρχουν απευθείας. Μα συγχωνεύονται τώρα. Ναι, ναι, συγχωνεύονται, αλλά σαν νομικά πρόσωπα υπάρχουν, λειτουργούν. Έτσι. Οι διοικήσεις συγχωνεύονται. Λοιπόν, το κάθε νομικό πρόσωπο, όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα, τα 138-140 νομικά πρόσωπα, υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο. Το Υπουργείο πού υπάγεται? Υπάγεται απευθείας στο κράτος. Αν αυτά τα 138-140 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν βρουν τον τρόπο απορρόφησης κονδυλίων, να αποκολλήσουν δηλαδή ως ένα μεγάλο σημείο από τον ομφάλιο λόρο του κράτους, λοιπόν, δεν θα υπάρχει δημόσια υγεία. Και αυτή η λίγη που έμεινε θα καταρρεύσει. Δηλαδή, θέλετε, ουσία, λοιπόν, να πείτε, ένα λεπτό, θέλετε να πείτε ότι να έχουν αυτοτέλεια? Θέλω να πω ότι θα πρέπει, θέλω να πω ότι θα πρέπει πλέον το μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας υγείας να αλλάξει. Του νοσοκομείου. Να το κάνουμε σαφές. Της δημόσιας υγείας. Το νοσοκομείο είναι νομικό πρόσωπο του δημοσίου, οπότε όταν μιλάμε για ένα νοσοκομείο, μιλάμε προκειμένου για το κράτος. Και το δημόσιο. Έτσι, μιλάμε για το δημόσιο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κατ' ουσίαν η διαχείριση χρημάτων δεν επαρκεί. Θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο πώς θα παράγουμε τα χρήματα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε ένα νοσοκομείο της χώρας μας, τουλάχιστον της Κεντρικής Μακεδονίας, ένα φαρμακείο μέσα σε ένα χώρο νοσοκομείου. Κάθε Παρασκευή από τα νοσοκομεία γίνονται εξιτήρια των ασθενών. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να γίνονται 20, 30, 40, 50, 100 εξιτήρια των ασθενών. Δεν υπάρχει ένα φαρμακείο στον χώρο του νοσοκομείου όπου θα μπορεί ο ασθενής πριν πάρει το εξιτήριό του, λοιπόν, έτσι, να μπορεί μέσα από τον χώρο του νοσοκομείου να πηγαίνει να παίρνει τα φάρμακά του και να φεύγει. Λοιπόν, ένα φαρμακείο το οποίο θα το εκμεταλλεύεται. Με τις συνταγές. Ναι, σαφώς με τις συνταγές. Λοιπόν, ένα φαρμακείο το οποίο θα το εκμεταλλεύεται με την εκμετάλλευση, μιλάμε, με την αξιοποίηση του δημοσίου τομέα. Χιλιάδες ασθενείς, λοιπόν. Χιλιάδες ασθενείς. Απορρίπτω τη λογική της εκποίησης του δημοσίου, έτσι. Την απορρίπτω εντελώς. Μιλάω για αξιοποίηση δημοσίου πλέον. Έτσι. Κατάλαβα τι είπατε. Έτσι. Όπου το νοσοκομείο αυτό, το φαρμακείο αυτό, θα έδινε κάποια έσοδα στο νομικό πρόσωπο, μπορούσε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο και κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, οι μάνατζερ υγείας σήμερα εστιάστηκαν περισσότερο στην οικονομική διαχείριση, έτσι, του κρατικού πλούτου. Κορβανά. Κορβανά, έτσι. Αλλά δεν προνόησε η πολιτεία ότι για να διαχειριστούμε κάποια χρήματα πρέπει προγενέστερα να υπάρχει. Να υπάρχουν χρήματα. Να υπάρχουν χρήματα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φτωχέψαμε. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο ότι όχι μόνο η δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία είναι ένας αποτυπωμένος φορέας του δημοσίου. Τι είπαμε. Αφόσον τόχευσε το ελληνικό δημόσιο, τόχευσε και η δημόσια υγεία. Ένα λεπτό. Κατέρευσαν δηλαδή οι υποδομές όλων. Κατανοητόν. Κατανοητόν, κύριε Δηλιόπουλε. Καταρχήν θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μέχρι το 2001 λειτουργούσε το σύστημα καλά και οι διοικήσεις που δεν ήταν τεχνοκρατικές, αλλά ήταν ιατρικές, κατά κανόνα ήταν καλές και δεν παρατηρούν το φαινόμενα ατασταλιών, υπερβάσεων, καταχρήσεων κτλ. Στα νοσοκομεία, αν το ξέρετε. Βεβαίως. Δεν λειτουργούσαν καθόλου καλά οι διοικήσεις και την εποχή εκείνη, το 2001, ήταν επιβεβλημένη να γίνει μια. Μέχρι το 2001. Μέχρι το 2001 να γίνει μια μεταρρύθμιση, να γίνει ένα αλλαγή μοντέλου στη δημόσια υγεία και καλώς έγινε, κατά την άποψή μου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εάν για παράδειγμα το μοντέλο αυτό προέβλεψε 140 διοικητές νοσοκομείων και 140 υποδιοικητές νοσοκομείων. Όσα είναι τα νοσοκομεία. Όσα είναι τα νοσοκομεία, ναι. Έτσι, με μηνιαία μισθοδοσία 4-5-6 χιλιάδες, ναι. Όπως το λέμε τώρα. Γινόταν μια διαχείριση του χρήματος από τη μία και από την άλλη, ας πούμε. Όταν ήταν καθηγητές πανεπιστημίων, λοιπόν, της ιατρικής, έτσι. Οι γιατροί δεν πληρωνόντουσαν. Λοιπόν, αυτό που δεν προέβλεψε, που δεν προβλέφθηκε δηλαδή από το 2001, ορθώς κατά την άποψή μου προβλέφθηκε, έτσι, η αλλαγή μοντέλου. Προβλέφθηκε. Η αλλαγή μοντέλου, το 2001. Ναι. Δεν προβλέφθηκε όμως κατά λογική και μέχρι σήμερα το πώς
θα παραχθεί ο πλούτος. Μα εκεί είναι η ουσία. Παρά μόνο η διαχείριση του πλούτου. Λοιπόν, κατ' ουσίαν, όταν βάζουμε ένα μάνατζερ, ένα διοικητή νοσοκομείο, ο οποίος ας πούμε μπορεί να έχει τελειώσει οικονομικό, να είναι ο καλύτερος οικονομολόγος του κόσμου κτλ. Υπάρχουν διοικητές, υπάρχουν διοικήσεις στα πανεπιστήμια δημοσίων οργανισμών. Έτσι. Υπάρχουν management υγείας. Σαφώς. Ναι, υπάρχει εδώ, σαφώς. Υπάρχει μανατζάρισμα ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Ναι. Και εσάς, άμα σας δώσω τώρα παράδειγμα 100 δραχμές, δεν χρειάζεται να έχετε κάποιες ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης χρημάτων, τόσο μεγάλες. Θα ξέρετε σε αυτές τις 100 δραχμές που θα τις κατανέμετε. Το πρόβλημα και η ουσία είναι το πώς θα φέρετε τις 100 δραχμές για να τις κάνουμε κατανομή. Αντιλαμβάνομαι αυτό. Δηλαδή αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Εάν δεν μετόχευε η Ελλάδα το 1999, το 2009, δεν θα υπήρχε η ανάγκη αυτής της μεταρρύθμισης. Εάν δεν πτώχευε. Η ανάγκη της μεταρρύθμισης ήταν επιβλημένη από το 2001. Από τη στιγμή, γιατί λοιπόν, βάζετε ορόσημο το 2001. Από τότε που επιμένω, γιατί μετά το πριν από το 2001 έβαιναν όλα καλώς. Όχι, σας είπα. Ήταν επιβλημένη αλλαγή μοντέλου στη δημόσια υγεία. Και ορθώς σας είπα προηγουμένως ότι προβλέφθηκε το μοντέλο αλλαγής. Έτσι. Αλλά δεν προβλέφθηκε σωστά. Δεν προβλέφθηκε, δηλαδή εξέτασε μόνο τη μία, το ένα σκέλος, ναι, δηλαδή την διαχείριση των όποιων κονδυλίων, αλλά δεν προβλέφθηκε μέσα στο μοντέλο αυτό μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έτσι, το πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Θα παραχθεί ο πλούτος. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν προβλέφθηκε το δεύτερο, ήταν θέμα χρόνου, έτσι, θέμα χρόνου η κατάρρευση. Διότι, αν μιλούσαμε με συντελεστές μόχλευσης, για παράδειγμα, αν ήμασταν σε ένα ιδιωτικό τομέα, έτσι, θα διαπιστώναμε το εξής, ότι η δημόσια υγεία είχε έσοδα 1 και έξοδα 5. Έτσι. Είχαμε ένα συντελεστή λοιπόν 1:5. Ναι. Χωρίς να έχουμε παραγωγή πλούτου, παρά μόνο από το δημόσιο κορβανά. Λοιπόν, αυτή η τακτική και η λογική θα οδηγούσε μαθηματικά κάποια στιγμή στην κατάρρευση. Η κατάρρευση ήρθε και τελειώσαμε. Ήταν λογικό αυτό. Επακόλουθο δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα. Φυσικό επακόλουθο. Έτσι. Φυσικό επακόλουθο. Μάλιστα. Εγώ όμως θα επιμείνω λίγο. Εκτιμάτε ότι μέχρι το 2001 που ορθώς έγινε αυτή η μεταρρύθμιση λειτουργούσε η δημόσια υγεία σε πλαίσια που να μην έχει, να μην δημιουργεί ελλείμματα, να μην δημιουργεί τέλος πάντων αυτά που δημιουργούνται. Δηλαδή, έχετε αυτή την εντύπωση? Όχι, σας είπα προηγουμένως. Ήταν επιβεβλημένη η αλλαγή μοντέλου στη δημόσια υγεία. Αλλά έγινε κατά το ίμιση. Λοιπόν, ήταν επιβεβλημένη διότι τα τότε διοικητικά συμβούλια, ναι, προγενέστερα δηλαδή της ψηφίσεως του 28, της καθιερώσεως του ΠΕΣΥ, έτσι, τα τότε διοικητικά συμβούλια δεν είπε κανείς ότι λειτουργούσαν άριστα ή δεν γινόταν κατά σπατάλης του δημοσίου χρήματος. Χρειαζόταν ένας επόπτης. Έτσι, να εποπτεύσει αυτή την κατανομή του. Ένας ελεγκτής. Να εποπτεύσει, ας πούμε, αυτή την κατανομή του πλούτου. Πού θα πάνε τα χρήματα? Δεν προβλέφθηκε το πώς θα παραχθούν τα χρήματα αυτά. Παρά μόνο αυτοί οι επόπτες που μπήκαν μέσα να διαχειριστούν τα χρήματα αρκέστηκαν αποκλειστικά και μόνο στην διαχείριση των χρημάτων του κρατικού κουβανά. Υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, κύριε Μπιλιόπουλε. Γιατί είναι υποχρεωμένα τα δημόσια ιδρύματα που είναι μάλιστα κοινωνικά αγαθά, έτσι, γιατί είναι υποχρεωμένα να παράγουν πλούτο? Είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν εύρυθμα, σωστά, με διαφάνεια και προπάντων έντιμα. Συμφωνώ απόλυτα. Και η παραγωγή πλούτου που σας ανέφερα προηγουμένως δεν συνάδει με το γεγονός ότι θα πρέπει η παραγωγή του πλούτου αυτή να προέρχεται από την τσέπη του ασφαλισμένου ή με την επιβάρηση του ασφαλισμένου, σε καμία περίπτωση. Ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να έχει καμία εμπλοκή σε αυτό το γεγονός που σας ανέφερα. Η παραγωγή πλούτου θα έπρεπε να προέλθει μέσα από τις διοικήσεις των ιδίων των νοσοκομείων. Με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με τη σύμπραξη των δύο των φορέων αυτών, ιδιωτικού και δημοσίου. Ιδιωτικός ποιος είναι, την προκειμένου? Σας είπα προηγουμένως που μπορούσε να υπάρχει κάλλιστα ένα φαρμακείο μέσα, ιδιώτης. Εννοείται οι πολίτες. Ναι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν, μέσα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν χώροι ανεκμετάλλευτοι. Υπάρχουν
και φαρμακεία όμως των νοσοκομείων. Τα οποία διαβάζω συχνά πυκνά, δεν έχουν γάζες, δεν έχουν τέτοια, δεν έχουν κίνα. Ναι, εντάξει, υγειονομικό υλικό σαφώς. Ναι, αφού κατέρευσε, είπαμε, φαρμακεία. Εφόσον κατέρευσε. Όχι, και τα φάρμακα που παίρνουν οι ασθένειες. Είπαμε, κατέρευσε, είναι για σου λέω. Λοιπόν. Στα συγκεκριμένα φαρμακεία των νοσοκομείων. Τι κάνουνε? Τα συγκεκριμένα φαρμακεία των νοσοκομείων χορηγούν στις κλινικές για τους ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα φαρμακεία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το για να πάει κάποιος στην κάτω εξετάσεις. Ναι, το ξέρω. Με συγχωρείτε, λίγο να σας εκτρέψω, κύριε. Δεν σας ενοχλεί, κύριε Ρουμελιώτη, ο τρόπος προμήθειας των φαρμάκων των νοσοκομείων? Βεβαίως είμαι ενοχλή. Διότι αυτό που λέει ο κύριος Μπιλιόπουλος, να φροντίσουμε για την παραγωγή πλούτου, και μας υπέδειξε και έναν τρόπο που φαίνεται λογικός. Θα δούμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Να παρέχει το ίδιο το νοσοκομείο στους εξερχόμενους ασθενείς την πρώτη συνταγή που παίρνει. Ένα παράδειγμα. Ναι, την πολλαπλή. Είναι ένας τρόπος αυτός. Αυτό αρκεί? Όχι. Και στους δύο σας? Όχι μόνο αυτό. Διότι τα φαρμακεία των νοσοκομείων και οι τρόποι που λειτουργούν, γιατί λοιπόν εμένα την πολίτη, τη δύσπιστη, δεν θα πω ότι θα κάνετε τα φαρμακεία του νοσοκομείου σαν τα φαρμακεία του νοσοκομείου? Να το διατυπώσω καλύτερα, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μέσα υπάρχουν, σε όλα τα νοσοκομεία βέβαια, υπάρχουν χώροι ανεκμετάλλευτοι. Αυτό το ξέρω, το φαντάζομαι. Δεν ανεκμετάλλευτοι, έτσι, οι οποίοι είναι σε πολλές περιπτώσεις σε αφλή κατάσταση. Αποθηκευτικοί χώροι, βρώμικοι κτλ. Αυτούς λοιπόν τους χώρους θα μπορούσε το ίδιο το νομικό πρόσωπο, το συλλογικό όργανο του νομικού προσώπου, έτσι, να το φτιάξει φαρμακείο. Να συμπράξει μία σύμβαση με έναν ιδιώτη. Έτσι, ιδιώτη. Να το κάνει τι? Να το αξιοποιήσει για παρακολουθήσει. Με αυτό σας είπα προηγουμένως. Τι να το κάνει ο Διότης? Κηλικείο, μπορεί. Ένα κηλικείο, όπως υπάρχουν τα κηλικεία. Στα φαρμακεία είμαστε, μην με μπερδεύετε. Σύμπραξη... Στα φαρμακεία είμαστε. Μιλάω γενικότερα. Όχι, αφήστε το γενικότερο, δεν το πιάσαμε. Ναι. Ακόμη στα φαρμακεία είμαστε. Στα φαρμακεία. Ας. Λοιπόν, να το κάνει ένα φαρμακείο, το ίδιο το νοσοκομείο. Ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης. Στην υγείαση του χώρου να κάνει τον ιδιώτη και να το οποίο θα φτιάξει ένα φαρμακείο. Θα κάνει ένα φαρμακείο μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό δεν παραλληλίζεται λίγο με το κηλικείο? Ναι, παραλληλίζεται κάπως. Μιλάμε διότι για... κάθε νοσοκομείο έχει κηλικείο. Σαφώς έχει, ναι. Ναι, το οποίο, δεν παραλληλίζεται το φαρμακείο. Το οποίο πληρώνει το κηλικείο αυτό, πληρώνει στο νοσοκομείο κάποια έσοδα. Δίνει Βεβαίως. Κάποια χρήματα. Έχει κάποια έσοδα δηλαδή το νοσοκομείο από τα κηλικεία. Όπως είναι και λοιπόν. Και στα κηλικεία γίνεται, να με συμπαθάτε, τη τρελή από πλευρά αδιαφάνεια εσόδων, κερδών κτλ. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Τα γράφει ο τύπος. Δεν τα έχετε ακουστά? Ναι, διαβάζονται. Ναι, μπράβο. Έτσι, διαβάζονται αυτά. Αλλά εγώ θα σας θέσω κι άλλο ένα ερώτημα. Εγώ θα μου αυτό δεν αντιστρατεύεται την ελεύθερη διακίνηση των φαρμακείων, των φαρμάκων δια των φαρμακείων? Δεν νομίζω. Δημόσιο συμφέρον, όταν μιλάμε για δημόσιο συμφέρον πλέον, δηλαδή στην κατάσταση που περιήλθαμε. Δηλαδή δεν θα είναι πιο τυχερός αυτός που θα πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό και θα πάρει το φαρμακείο ενός νοσοκομείου με έτοιμη δουλειά κιόλας, τακ-τουκ. Αυτός δεν θα τύχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση? Κυρία Μανδύα, ακούστε να βρείτε κάτι. Λοιπόν, όταν έχουμε μια νόσο και αργούμε αυτή την νόσο να τη θεραπεύσουμε και επεκτείνεται η νόσο αυτή. Λοιπόν, και δεν φτάνουμε στο τέλος, μπαίνουμε στο προθανάτιο στάδιο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε άλλες θεραπευτικές αγωγές ή να πούμε, ξέρω εγώ, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εγώ μην νομίζω ότι σε αυτό που σας πρότεινα προηγουμένως ότι ήμουν θετικός. Αλλά εάν δεν παραχθεί πλούτος από το δημόσιο με, πώς με διαφάνειες. Όχι, εντάξει, αυτό το είπατε, το κατάλαβα. Έτσι, ακούγεται λογικό, έτσι. Αλλά όμως πρέπει να πούμε και τυχόν ενστάσεις και προβλήματα. Διότι το να πετάμε μια ιδέα, το να κάνω ένα φαρμακείο και να πάρω δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Εντάξει. Μην κολλάτε στη λέξη φαρμακείο.
Έτσι. Ήταν ένα παράδειγμα το οποίο σας έφερα. Έτσι. Ήταν ένα παράδειγμα. Εκηλικία έχουν τα ίδια. Ναι. Ήταν ένα παράδειγμα το οποίο σας έφερα. Ότι θα πρέπει, εγώ μένω στην ουσία, το φαρμακείο ήταν ένα παράδειγμα. Έτσι. Ως παράδειγμα το ανέφερα. Αυτή είναι η πρόταση εξυγίασης. Ναι. Ότι η πρόταση εξυγίασης είναι ότι τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να βρουν τρόπο να φέρουν χρήματα. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, χρήματα δεν μπορεί να φέρουν. Βεβαίως εύκολα δεν φέρονται τα χρήματα. Βεβαίως μπορούν να φέρουν. Όχι, πείτε μου τρόπο. Ένα το φαρμακείο που είπατε. Δύο το κυλικείο. Τρίτο. Αξιοποίηση, σας είπα προηγουμένως. Των χώρων. Αξιοποίηση τη. Τι να γίνει άλλο στο νοσοκομείο. Αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία. Ναι, τι να γίνει άλλο μέσα στο νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει, ένα παιδικό σταθμό. Για τα παιδιά του προσωπικού. Για οποιοδήποτε, ναι. Δηλαδή. Άλλο. Πράγματα τα οποία στον ιδιωτικό τομέα δεν χρειάζονται περισσότερη εξειδίκευση, θα μπορούσε να γίνει στα νοσοκομεία. Ναι, ναι, ιδιωτικά έχουν κομματήρια. Έτσι, ναι, ακριβώς, ναι, όχι. Κανένα δεν πατάει. Λοιπόν, καθ' ουσία, διότι αυτός λοιπόν, που πάει στο νοσοκομείο ή πάει αχτένιστος, ναι, ή πάει τελείως. Η ουσία λοιπόν είναι εξής, ότι θα πρέπει τα νοσοκομεία να φύγουν τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θεραπευτικό σχήμα αυτή τη στιγμή. Ο κρατικός κουρβανάρης δεν μπορεί προϊόν να δώσει χρήματα. Θέλετε να φύγει έτσι, από το δημόσιο. Ξέρετε ότι έγινε στάση πληρωμών στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Έγινε στάση πληρωμών. Ναι. Και όταν λέω στάση πληρωμών, τι εννοώ. Λοιπόν, ναι. Όχι επί της βασικής μισθοδοσίας των εργαζομένων. Επί των υπερορίων. Η υπερορία των εργαζομένων και υπερεργασία. Χθες μιλούσα με μία γιατρό. Λοιπόν, και μου είπε ότι η υπερορία πληρώνεται για γιατρό 50 ευρώ. Εντιάστερη και πρόση. Μιλάμε για 1,5-24 ώρο. Εντιάστερη Εντιάστερη περίπτωση. Είναι νυχτερινό. Δέλτα έψιλον, τι εννοείται. Δέλτα έψιλον. Τι εννοείται. Δέλτα έψιλον. Πόσο στοιχίζει να νυχτερινό. Βρε, δεν ξέρω το δέλτα έψιλον. Εντιάστερη περίπτωση, λοιπόν. Τι θα πει. Αυτή τη στιγμή. 11 ευρώ. Μα όταν ο γιατρό παίρνει 5. Για κοντά 3. Κοντά 3 μέρες υπερορία. Για 8 ώρο μιλάτε εσείς. Η γιατρός δεν κάθεται 8 ώρο. Κανονικά το ρόλο του είναι 8 ώρα τώρα. Ναι, αλλά δεν κάθεται. Έχει διανυκτέρευση φερειπίν σήμερα. Έχει 24 ώρες. Ναι, σε παρακαλώ. Και 48 ώρες. Α, μπράβο. Έτσι, και 48 και παίρνει 50 ευρώ. Εκεί θέλω να καταλήξω, κυρία Μαντή, ότι αυτή τη στιγμή η υπερεργασία και η υπερορία, έτσι, σύμφωνα με την ομολογία και την νομοθεσία, μας αποτελούν, είναι σχέση σύμβασης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, έτσι. Αποτελούν μισθοδοσία, είναι μισθός. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και σου κόβει, δεν σου δίνει τα χρήματα αυτά και σου λέει αδυνατό να σου τα δώσει τη δεδομένη στιγμή. Έχουμε μερική στάση πληρωμών. Κατάλαβα. Κατ' ουσίαν έχουμε μερική στάση πληρωμών. Εφόσον έχουμε μερική στάση πληρωμών, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπο να πούμε. Να αναζητήσουμε έναν τρόπο για να βρούμε τα χρήματα. Να τελειώσουμε. Εγώ έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Και τον κύριο Ρουμελιώτη. Το κλίμα των ημερών, των χρόνων που ζούμε, είναι υπέρ της εξέβρεσης πλούτου. Βλέπετε, γίνονται αποκρατικοποιήσεις, πουλιώνται πράγματα, για να, δεν θα πω εγώ ξεπουλιώνται πια, να μην με πούνε και τελείως Τσίπρα. Λοιπόν, πράγματα δίνονται. Γιατί δεν κάνετε αυτές τις προτάσεις στον Υπουργό Υγείας, που θα φέρει χρήμα στο νοσοκομείο, κύριε Ρουμελιώτη, να το κυνηγήσετε. Θα το κυνηγήσουμε, να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Σαν ιδέες, θα προτείνουμε στο Υπουργείο. Το έχουμε προτείνει ήδη μισό λεφτά και το έχουν προτείνει να, λίγο τον πρόεδρό μου, να τον γραμματέα μου να τον. Ναι. Έτσι. Έχουν γίνει προτάσεις επανειλημμένες από το σωματείο μας εδώ και αρκετά χρόνια και από μένα προσωπικά με συνδικαλιστικούς φορές, ναι, κλπ. Το θέμα είναι το εξής, κυρία Μαντή. Λέτε να απευθύνουμε μία πρόταση προς τον αρμόδιο Υπουργό. Ναι. Έτσι. Εδώ ψάχνουν, πουλάνε λιμάνια σε Τούρκους και τα λοιπά, εξέβρασης χρημάτων. Ναι. Εσείς τους λέτε τρόπους εξέβρασης, ναι, χρημάτων. Το θέμα είναι το εξής όμως. Αυτή τη στιγμή ο κάθε υπουργός στη χώρα μας λειτουργεί καθ' υπέρβαση σε αρμοδιοτήτων, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. Δηλαδή, αυτό θέλει έγκριση. Για μπορεί να λειτουργεί σε αυτό που βουλά. Όχι, δεν λειτουργεί αυτό που βουλά. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό και δεν είναι ποτέ υπεύθυνος φερειπίν. Ξέρω εγώ ποιος να πω τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή η διοικητική μας κυριαρχία. Μα δεν θα το χαρακτηρίσει. Κυβερνητική, εδώ είναι κυβερνητική. Ναι, εγώ θα την πω διοικητική. Εδώ θα την χαρακτηρίσει. Όχι, δεν είναι διοικητική. Εγώ θα εδώ... να μου επιτραπεί ο όρος να μείνω στην διοικητική. Δεν είναι διοικητική, αγάπη μου. Είναι. Η ευθύνη είναι κυβερνητική. Δεν μιλάω για ευθύνη.
Επιτρέψτε. Όχι, για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Για τις πολιτικές, λοιπόν. Δεν είναι διοικητική. Αλλού θέλω να καταλήξω. Όταν λοιπόν η διοικητική κυριαρχία έχει εκχωρηθεί πλέον και περιμένουμε να πάρουμε ένα ραβασάκι από την Τρόικα για το πώς θα λειτουργήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τώρα, έτσι, για το πώς θα λειτουργήσουμε, κατ' ουσίαν. Εδώ βρε, παίρνουμε άδεια το πώς θα. Λοιπόν, να μην πω. Το να απευθύνεις λοιπόν προς τον Υπουργό μία πρόταση. Ο ίδιος ο Υπουργός, αφού θα λειτουργήσει στη δεδομένη στιγμή καθυπέρβαση, θα πει δηλαδή ότι δεν είναι αρμόδιο. Θα πρέπει να εξεταστεί αυτή η πρόταση. Από ποιον? Από τους υπερκείμενους φορείς του. Ποιοι είναι αυτή τη στιγμή οι υπερκείμενοι φορείς του? Του Υπουργού? Όχι, βέβαια, του Υπουργού. Η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση? Ο Πρωθυπουργός. Και... από πού θα πάρει την έγκριση? Από τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Και ο Πρωθυπουργός από πού θα την πάρει? Αφού. Από την Τρόικα. Είπαμε προηγουμένως εκχωρήθηκε δημόσια κυριαρχία. Α, δηλαδή θέλετε να πείτε έτσι, ότι κακώς έχουμε μία Τρόικα. Εκχωρήθηκε δημόσια κυριαρχία. Κακώς. Καλέ. Σαφέστατα κακώς. Και δημόσια. Εδώ εκχωρήθηκε εθνική κυριαρχία. Εγώ τη λέω δημόσια. Και στους μιλητές. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, κύριε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για έθνος. Είναι το ίδιο πράγμα. Πάνω, δεν είναι το ίδιο. Κολλάμε στους όλους. Άλλο είναι ένα νοσοκομείο δημόσιο, δημόσιο είναι, κρατικό, και άλλο είναι να τα πάρει όλα τα υποθηκευμένα σπίτια και επιχειρήσεις και να δικάζονται με το αγγλικό δίκαιο. Με το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Υπαχθήκαμε ήδη. Τι λέτε? Υπαχθήκαμε. Ήδη έχουμε υπαχθεί στο αγγλοσαξονικό δίκαιο. Ακριβώς. Έχουμε, λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω προηγουμένως, η διατύπωσή μου θα σας αφήσω ότι και ο Υπουργός Υγείας το να πάρει να εξετάσει κάποιες προτάσεις. Καλά, αυτό δεν είναι καινούριο, κύριε. Όχι, δεν είναι καινούριο. Αλλά δεν συνηγορεί υπέρ του αγώνα σας. Όχι, βέβαια. Αλλά εμείς είμαστε προχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Καλά θα κάνετε. Έτσι. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας. Κι εγώ. το τηλέφωνό μου το έχετε. Όποτε νομίζετε ότι έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο. Διότι για μένα ήταν καινοφανές τώρα αυτό που είπατε. Καινούριο. Δηλαδή η δημιουργία ενός φαρμακείου με πελάτες στους εξερχόμενους. Ένα παράδειγμα. Και μόνο ναι. Και ένα παράδειγμα. Και το προσωπικό. Ή έναν νηπιαγωγείο. Ναι, αυτό ήταν λίγο καινούριο για να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ. Εγώ θα ήθελα να κλείσω, αν μου επιτρέψετε, με μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Και θα επιμείνω πάλι σε αυτό που είπα από την αρχή, ότι για να μπορέσει ένας πλούτος να κατανεμηθεί, θα πρέπει προηγουμένως να παραχθεί. Να παραχθεί. Αυτή είναι βασική αρχή της οικονομίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα πτωχευμένο κράτος, το οποίο δεν μπορεί να δώσει χρήματα, οπότε τα εκάστοτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε νοσοκομεία, θα διαχειρίζονται τη φτώχεια. Λοιπόν, θα πρέπει να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, όχι να την εκποιήσουν, να αξιοποιήσουν τη δημόσια περιουσία τους, οπότε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από αυτή. Μπορεί να υπάρχει μια μετάβαση των νοσοκομείων της δημόσιας υγείας ή στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει αναχθεί πλέον σε πανάκια. Δεν υπάρχει ιδιωτική. Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν έλεγαν ιδιώτη, έλεγαν βλάκα. Δεν υπάρχει. Και μετά από 2.500 χρόνια, λέμε σωτηρία. Δεν υπάρχει ιδιωτική υγεία, κυρία Μαντή. Κύριε Ρουμελιώτη, δεν μου μιλήσατε πολύ, αλλά την άλλη φορά θα έρθείτε. Φτάνει να έχετε καινούριο να μου πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε, χάρηκα πολύ. Και είστε τυπάς. Κάτι το ξύρισμα. Τώρα τι να σου πω, δικέ μου, ένα σκουλαρικάκι σε λείπει. Αυτό είναι ο τύπος. Ευχαριστώ πολύ και εσείς τι υπέροχοι. Α, ευχαριστώ πολύ. Αμοιβαίως. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή τελείωσε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στο Χαραλάμπι και άντε να τον παντρέψουμε. Και βεβαίως χαρείτε τις ηλιόλουστες ημέρες. Τις δίνει ο κουτσοφλέβαρος παράταση των αλκιονιδών ημερών. Όπου ξέρετε αλκιονίδες, δεν σας το είπα. Που γεννάει η αλκιόνη το πουλάκι. Μες στο καταχύμενο η θεόχαζη. Δεν είμαι μόνο εγώ χαζή. Τα γεννάει. Και τότε το παρατήρησαν οι αρχαίοι και έκαναν τον ήλιο να βγαίνει. Τι ωραία παρατήρηση. Σας φιλώ γλυκά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Και είστε γερές και γεροί. Και μη σκύβετε το κεφάλι. Και μη βουλιάζετε τόσο πολύ στην πολυθρόνα. Γεια σας.
Ο Όμιλος Κόχεν παραμένει από το 1936 πρωτοπόρος στον τομέα του επίπλου και πρώτος στις προτιμήσεις σας. Σας ευχαριστεί και θεωρεί υποχρέωση να προσφέρει πάντα τη μεγαλύτερη ποικιλία και την καλύτερη ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μοναστηρίου δίπλα στα Ελληνικά Πετρέλαια με εύκολη πρόσβαση και άνετο πάρκινγκ καθημερινά 9 το πρωί με 8.30 το βράδυ και 9 το πρωί με 6 το απόγευμα το Σάββατο. Σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή, εδώ θα βρείτε έπιπλα για όλο το σπίτι, για το εξοχικό, αλλά και έπιπλα γραφείου για τον επαγγελματικό σας χώρο. Στην Κόχεν τα διαθέτουμε όλα. Αποκτήστε τα γρήγορα και εύκολα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις ευκολίες πληρωμής που διαθέτουμε. Με 0% προκαταβολή και μέχρι 72 δόσεις αποκτήστε ένα ονειρεμένο σπιτικό. Στον ισόχιο εκθεσιακό χώρο των 9.000 τετραγωνικών μέτρων με άνηση θα ανακαλύψετε την ατέλειωτη ποικιλία που διαθέτει, την ποιότητα που μπορεί να εγγυηθεί με την πείρα και την τεχνογνωσία από το 1936 και φυσικά τις ασύγκριτες τιμές που μόνο η Κόχεν μπορεί να σας προσφέρει. Στην Κόχεν θα βρείτε ετοιμοπαράδοτα 500 διαφορετικά σαλόνια, 100 μοντέλα κρεβατοκάμαρες, 80 τραπεζαρίες, 50 σύνθετα και αμέτρητα μικροέπιπλα. Παιδικά και εφηβικά δωμάτια σε μεγάλη ποικιλία για κορίτσια και αγόρια θα ικανοποιήσουν και τις πιο δύσκολες ανάγκες. Και καταπληκτικές σειρές γραφείων διευθυντικών και εργασίας με μοντέρνα εργονομική σχεδίαση σε ποικιλία χρωμάτων, όλα σε μοναδικές οικονομικές τιμές. Διαλέξτε έτοιμα ή επιπαραγγελία και κάντε τα όνειρα πραγματικότητα. Επισκεφτείτε μας τώρα και επωφεληθείτε και από τις ειδικές προσφορές για συμφέρουσες αγορές. Επισκεφτείτε μας τώρα και αποκτήστε όπως και τόσοι άλλοι γρήγορα με τις ευκολίες και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που διαθέτουμε ένα ονειρεμένο σπιτικό. Κόχεν. Όλα για το σπίτι. Το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ενιδρίο Stage, Καραολί και Δημητρίου 138 στον Εύωσμο. Απολαύστε το καλύτερο λαϊκοποντιακό γλέντι. Μόνο 20 ευρώ το άτομο. Πλήρες μενού και απεριόριστο κρασί. Ναι, δεν ακούσατε λάθος. Πλήρες μενού και απεριόριστο κρασί μόνο με 20 ευρώ το άτομο. Πληροφορίες, ρεζερβέ, προσκλήσεις στα τηλέφωνα 2312 200 567 και 6931 192 441. Έναν επανάληπτο Σταύρο Φωτιάδη σε δύο μοναδικές εμφανίσεις την ίδια βραδιά. Τα λέει όλα. Παλιά και νέα τραγούδια που σίγουρα αγγίζουν όλα τα τραγουδιστικά γούστα. Μόνο το Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου, στο Ενιδρίο Stage.